Νέο πονοκέφαλο προκαλεί στο γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες η αποκάλυψη ενός θανατηφόρου τροχαίου που φέρεται να προκάλεσε η σύζυγός του Ναντίν. Το τροχαίο έγινε το 2018 και σύμφωνα με την αναφορά που είδε το φως της δημοσιότητας, η σύζυγός του έπεσε πάνω σε έναν πεζό, ο οποίος αργότερα απεβίωσε. Δίκη δεν έγινε ποτέ. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες αρνείται τις κατηγορίες για δροληψία από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, όπως αρνείται επίσης να παραδώσει την έδρα. Μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, είχε δώσει εγγύηση $100,000. Ο Μενέντες έχει αποχωρήσει προσωρινά από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Περισσότεροι από τους μισούς δημοκρατικούς γερουσιαστές του έχουν ζητήσει να παραιτηθεί. Είναι η τρίτη φορά που ο Μενέντες μπαίνει στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας, ωστόσο ποτέ δεν έχει καταδικαστεί. Η νέα δίκη του έχει οριστεί για τις 6 Μαΐου.